Ο Σίδνεϊ Πίντερ. Στα 17 του, ο Σίδνεϊ μπήκε ερασιτεχνικά στον χώρο των ταχυδακτυλοφόρων. Και ένα χρόνο μετά, 18 χρονών, παρουσιάζει για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό το πρώτο του σόου με μεγάλη επιτυχία. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος τον βρίσκει στη Σιγκαπούρη, όπου φυλακίζεται για 3 ολόκληρα χρόνια. Πολύ σκληρά χρόνια. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, φλερτάροντας καθημερινά με το θάνατο, διασκεδάζει τους συγκρατούμενους με την τέχνη του. Αλλά και αυτό δεν του φτάνει πια. Είναι στα όρια της πνευματικής και σωματικής εξάνασης. Και τότε πέφτει στα χέρια του ένα βιβλίο παραψυχολογίας. Ένας καινούριος μαγικός κόσμος ανοίγεται μπροστά του. Ο διδάκτης του πολέμου τελειώνει και εκείνος επιστρέφει στην πόλη του. Ο έρωτας θα αλλάξει και πάλι τη ζωή του όταν γνωρίζει την νεαρή ηθοποιό Leslie Pope. Είμαστε τώρα στα 1949. Το ζευγάρι έχει μαζέψει αρκετά λεφτά για να δοκιμάσει ένα ταξίδι στο Λονδίνο. Κλείνουν ένα συμβόλαιο με το BBC και αναστατώνουν όλο τον κόσμο. Το νούμερο της τηλεπάθειας που έχουν ετοιμάσει καθιερώνει μέχρι και 20 εκατομμύρια ακροατές στα ραδιόφωνά τους. Εκείνος στο στούντιο με τους κριτές, εκείνη σε άλλη πόλη ή ακόμα και μέσα σε αεροπλάνο 20.000 πόδια πάνω από τη γη, επικοινωνούν χωρίς εικόνα και χωρίς καμία λέξη ή άλλον ήχο. Ο κόσμος που συμμετέχει ζωντανά μέσα στο ραδιοφωνικό στούντιο του BBC γράφει διάφορες δύσκολες φράσεις, τις παραδίδει σε κλειστό φάκελο, επιλέγεται τυχαία ένας από αυτούς, ο Σίδνεϊ τον ανοίγει, τον διαβάζει βουβά και μεταδίδει τηλεπαθητικά το κείμενο στη Λέσλι. Η καριέρα τους απογειώνεται. Χρόνια μετά το θάνατό τους, οι ειδικοί και οι μάγοι όλου του κόσμου προσπαθούν να εξηγήσουν το νούμερό τους. Απόψε, καλούμε ξανά τους μοναδικούς Πίντερτονς κοντά μας για ένα απρόβλεπτο σόου και, όπως έλεγε κάθε φορά στο τέλος ο Σίδνεϊ, εσείς είστε οι κριτές. Κάθε Πέμπτη φόρω τιμή σε ένα μοναδικό ζευγάρι που τη δεκαετία του 40 και του 50 ταξίδεψε αρκετά εκατομμύρια κόσμο ραδιοφωνικά σε αυτό που εγώ πιστεύω ότι είναι το πιο όμορφο πράγμα που υπάρχει, την τηλεπαθητική επικοινωνία ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Ανάμεσα στο άλλο σου. Θέλω να ελέγξει το αυτί τη. Ξέρω ότι μπορεί να σου ακούγεται περίεργο. Θέλω να ελέγξει τα αυτιά τη. Θα ελέγξει το αυτί τη. Εντάξει, θέλω να ελέγξει και το άλλο. Εντάξει. Ναι, πεντακάθαρο. Και τα μάτια με το συγκεκριμένο μαλλί. Ελίνα, τώρα τι κρατάτε. Θέλεις από μέσα και να το αντίξεις στο κοινό. Δεν θέλω να αναφερθείς στον αριθμό των τσιγάρων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσα θέλεις. Βγάλε τα και δείξτε. Ελληνάκη, μπορείς να μου πεις πόσα τσιγάρα κρατάει στα χέρια το κύριο σου. Thank you.
ρωτήσω. Στον νόμο. Έχετε να θεωρείτε το καρτονόμισμα στη θέση σου. Κάθε καρτονόμισμα έχει έναν μοναδικό σχεδιακό αριθμό. Θέλω να βγάλεις το καρτονόμισμα από τη θέση σου. Θέλω να πάω στο σχεδιακό αριθμό. Ελληνάκι, πες μου ποιος είναι ο τελευταίος αριθμός στο χαρτονόμισμα του κυρίου. Δεν θα μπορείς να μου πεις και τι κρατάει στο χέρι του. Τι χαρτονόμισμα είναι αυτό που κρατάει στο χέρι του. Είμαι σίγουρος ότι όλοι προσπαθείτε να το τοποθετήσετε στα κουτάκια της λογικής σας. Μπορεί με κάποια σειρά να κουμπάνε τα αντικείμενα. Αυτό που θέλω, γιατί όλες αυτές ήταν επιλογές μου, εκτός από το χαρτονόμισμα του κυρίου, που ήταν στη τσέπη του. Δείξτε μου κάποιον που δεν γνωρίζετε, δείξτε μου κάποιον που δεν γνωρίζετε. Δεν πάω και να έχει και με το μακριά. Εντάξει. Ελάτε πάνω. Το όνομά σας. Ένα χειροκρότημα για τον Κυριάκο που θα μας βοηθήσει να δούμε ένα θέμα. Κυριάκο, επιβεβαιώνεις ότι δεν γνωριζόμαστε. Έτσι δεν είναι. Επιβεβαιώνεις ότι δεν γνωριζόμαστε. Θα κρατήσεις τα τρία χρώματα στο χέρι σου και θα μου δώσεις όποιο χρώμα θέλεις. Στο τέλος θα παραμείνεις μόνο με ένα χρώμα. Κατανοητό. Θα μου δώσεις όποια μπάλα θέλεις. Ελεύθερη επιλογή. Όποια μπάλα θέλεις στο χέρι μου. Μία, ναι, ναι. Μία μπάλα. Όποιο θέλεις. Θα μου δώσεις και άλλη μία. Όποιο θέλεις. Καταλαβαίνεις τώρα ότι μπορεί να ξέρει τι χρώμα κρατάς. Τι λες. Δύσκολο. Δύσκολο. Μία στις τρεις. Μία στις τρεις. Σωστά. Μία στις τρεις. Την δεκαετία του 50 ξεκίνησαν να προσπαθούν να ερμηνεύσουν την φιλομάθεια. Στο Πανεπιστήμιο Duke χρησιμοποίησαν πέντε σύμβολα. Είναι πέντε γνωστά σύμβολα. Είναι πέντε σύμβολα που χρησιμοποίησαν για να δουν αν μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει ένα οποιοδήποτε σύμβολο σε κάποιον άλλο. Θα τα κρατήσετε στο χέρι σας. Διαλέξτε μόνο ένα. Διαλέξτε όποιο θέλετε. Γίνεται να μου πεις τι κρατάει στο χέρι του, τι σχήμα είναι αυτό που κρατάει στο χέρι του. Θέλω να με αγγίξεις όπου νομίζεις. Στο πρόσωπο. Μη ελάτε, έχω δει πολλά πράγματα. Στο πρόσωπο, έτσι.
τους τελευταίους αγγίζει. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.